Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Μπάλτα. Κύριε Μπάλτα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Δώστε μας έτσι και την δική σας εκτίμηση για το πού οφείλεται αυτό το πάρτι που βλέπουμε να γίνεται με τις τιμές κυρίως από τις πολυεθνικές στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά υπάρχει θέμα ολιγοπωλιακής δομής σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Δηλαδή είναι λίγοι οι παίχτες οι οποίοι μοιράζονται την αγορά. Αυτό αναπόφευκτα και διαχρονικά και σε όλες τις χώρες δημιουργεί τέτοια φαινόμενα. Και... Τώρα από εκεί και πέρα... Ναι, δημιουργεί τέτοια φαινόμενα σε όλες τις χώρες. Προφανώς λέτε ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια μικρή αγορά, αποτελεί πρόσφορο πεδίο για να βλέπουμε να γιγαντώνεται αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν τρόποι και μέσα να αντιμετωπιστεί και να ανακουφιστούν οι καταναλωτές? Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια μαγική λύση. Και νομίζω και ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι παραγωγική. Δηλαδή, ένα πράγμα που μπορεί να διορθώσει τα πάντα. Χρειάζονται μέτρα, πολύπλευρα, πολλά, σε διαφορετικά επίπεδα. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα με τις διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνονται μπορούν υπό προϋποθέσεις να φέρουν κάποια βελτίωση στο κόστος ζωής του καταναλωτή. Δεν αρκεί αυτό, χρειάζονται και άλλα μέτρα, χρειάζεται και αφύπνιση του καταναλωτή, που νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται. Και με ένα συνδυασμό μέτρων και με ένα συνδυασμό παρεμβάσεων τόσο στην προσφορά της αγοράς όσο και στη ζήτηση, δηλαδή στο τι κάνουν οι καταναλωτές, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους καταναλωτές. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι, το πρόβλημα μάλλον είναι μεγάλο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά βασανίζει τους καταναλωτές και τις οικογένειες σε καθημερινή βάση. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία καθημερινά. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει όλοι να σκύψουμε και ο καθένας από την πλευρά του και με τις αρμοδιότητες που έχει να βοηθήσει για να βελτιώσουμε Σωστά. Το κόστος Κύριε Μπάλτα, των καταναλωτών. Ναι. Αν σε μια ελεύθερη αγορά οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν δώσουν το σήμα της μετατόπισης της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς προς μια άλλη κατεύθυνση, υπάρχει περίπτωση αυτά τα μέτρα να πιάσουν τόπο? Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια κρίσιμη διευκρίνηση. Mm-hmm. Ο ανταγωνισμός και οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν την αγορά να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, καλά για την ευημερία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αν υπάρχουν οι δομικές προϋποθέσεις για αυτή τη λειτουργία. Αν έχουμε λοιπόν ένα ολιγοπόλιο και έχουμε 2 ή 3 εταιρείες και ο καταναλωτής, όσο και αν ψάξει, δεν έχει άλλη επιλογή ή οι επιλογές που προσφέρονται είναι, ας πούμε, περιθωριακές ή δεν τον καλύπτουν, τότε δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Να μείνω όμως σε αυτό που είπατε, γιατί και εγώ το πιστεύω, ότι σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής μπορεί με τη συμπεριφορά του να περάσει το μήνυμα στην αγορά και σε επιχειρήσεις για το πού θέλει να κινηθεί. Δηλαδή, αν ψωνίζω και βλέπω ένα προϊόν το οποίο συνηθίζω να αγοράζω και να τιμάται συνέχεια και αυτό το πράγμα με ενοχλεί, θα πρέπει να στραφώ σε ένα άλλο προϊόν το οποίο θα είναι αρκετά κοντά σε αυτό το οποίο αγόραζα πριν και θα μου δώσει μια καλύτερη σχέση τιμής ποιότητας. Άρα λοιπόν οι καταναλωτές, όπως έχω πει και άλλες φορές, κάθε μέρα ψηφίζουν. Όταν προσερχόμαστε στην αγορά και ψωνίζουμε, είτε σε ένα φυσικό κατάστημα είτε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, με τις αγορές μας, με τις αποφάσεις μας, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ποια προϊόντα επιδοκιμάζουμε, δίνουμε τα χρήματά μας και ποια προϊόντα δεν επιδοκιμάζουμε και δεν δίνουμε τα χρήματά μας. Και αυτό είναι η στιγμή της αλήθειας για την αγορά. Κύριε αυτό Μπάλτα, που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση είναι οι πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς των εταιριών. Κύριε Μπάλτα, εδώ όμως αυτή την ψήφο των καταναλωτών έχουμε μάλλον μια διαφορετική κουλτούρα στην Ελλάδα, παρότι η εισοδηματική πίεση είναι μεγαλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τους ευρωπαίους καταναλωτές. Ισχύει αυτό και για ποιους λόγους?
Κοιτάξτε, εγώ μελετώ τη συμπεριφορά των καταναλωτών διαχρονικά και είναι και η ειδικότητά μου. Θα έλεγα ότι ίσχυε ίσως περισσότερο στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες καταναλωτές έχουν γίνει πιο όριμοι καταναλωτές. Προφανώς, ίσως να υπάρχουν ακόμα διαφορές με άλλες χώρες όπου οι καταναλωτές είναι πιο συνειδητοποιημένοι, αλλά βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα οι καταναλωτές αναγκάζονται, προφανώς, αλλά και μέσα από την εκπαίδευση, την ενημέρωση, αυτό το οποίο κάνετε εσείς τώρα, τα ρεπορτάζ, ο ρόλος του τύπου είναι σημαντικός. Και προφανώς αναγκάστηκαν για να το κάνουν, γιατί είχαν και μια δραματική συρρήκνωση εισοδήματος μέσα στα χρόνια των μνημονίων, έτσι δεν είναι? Ναι, η οποία προηγήθηκε της πληθωριστικής κρίσης. Δηλαδή η Ελλάδα έχει περίπου 13 χρόνια κρίση. Ακριβώς. Στο θέμα του κόστου ζωής των καταναλωτών και του βιωτικού επίπεδου των καταναλωτών. Άρα μπήκαμε στην πληθωριστική κρίση μετά από τα χρόνια των μνημονίων, μετά από την πανδημία, και ο καταναλωτής αναγκάζεται πλέον και αλλάζει συνήθειες, ψάχνει περισσότερο, συγκρίνει, αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα προϊόντα τα οποία μπορούν να τον καλύπτουν, αγοράζει με περισσότερη περίσκεψη. Αυτά γενικά βοηθούν, δηλαδή πώς θα κάνουμε τον καταναλωτή περισσότερο ορθολογικό. Ναι. Για το δικό του το συμφέρον. Κύριε Μπάλτα, διάβαζα μια ανάλυση για τα συγκεκριμένα μέτρα που τελικά όντως επαλήθευσε και ο κύριος Σκρέκας, ότι το τελικό όφελος για τους καταναλωτές θα είναι ίσως στην καλύτερη περίπτωση μία μείωση των τιμών σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί πολλάκι στο παρελθόν, το περισσότερο μέχρι 20%. Αυτό δεν φαντάζει αρκετό για προϊόντα που έχουν διπλασιαστεί οι τιμές τους σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Άρα θέλω να πω ότι. Κοιτάξτε. Δεν έχω υπόψη μου αυτή την ανάλυση, αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι 20% η αναμενόμενη μείωση, είναι μία μείωση πάρα πολύ αξιόλογη. Το βρίσκεται αξιόλογη. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι από το Μάιο του 2021 μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 η συσσωρευτική αύξηση στις τιμές των τροφίμων μεσοσταθμικά είναι περίπου 30%, αν έχουμε ένα κέρδος 20%, είμαστε πάρα πολύ καλά. Μακάρι τα μέτρα να δώσουν τέτοια μείωση στις τιμές. Από την άλλη, κύριε Μπάλτα, αν πάρουμε το ακραίο μεν αλλά υπαρκτό παράδειγμα του βρεφικού γάλακτος, ακόμα και αν μειωθεί κατά 25% από τη στιγμή που ήταν ακριβότερο 213% από τη Φιλανδία, θα παραμείνει ακριβότερο κατά 180% για παράδειγμα. Θα παραμείνει ακριβότερο, αλλά είναι ένα βήμα. Δηλαδή η λογική δεν πετυχαίνω το 100%, δεν κάνω τίποτα, νομίζω είναι επικίνδυνη η προσέγγιση. Mm-hmm. Πάμε να δουλέψουμε και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε σταδιακά, βήμα-βήμα, τη θέση των καταναλωτών. Δεν μπορούν να γίνουν όλα με τη μία, ή δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε επιστροφή στις τιμές που υπήρχαν πριν την πληθωριστική κρίση, ή όπως λέτε πολύ σωστά, συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία έχουν πρόβλημα ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι πολύ ακριβά άσχετα από τον πληθωρισμό. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τη θέση του καταναλωτή? Ο αγώνας αυτός, η προσπάθεια αυτή θα είναι μακροχρόνια, θα είναι δύσκολη και θα γίνει βήμα-βήμα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν βλέπετε κι εσείς επιστροφή των τιμών στα προκρίσεις επίπεδα σε ορατό διάστημα, έτσι? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ας πούμε στα τρόφιμα έχουμε μια συσσωρευτική αύξηση 30%. Το να ακυρωθεί αυτή η αύξηση, να γυρίσουμε πίσω, για παράδειγμα, στις αρχές του 2021 από άψη τιμών τροφίμων, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί όμως να πλησιάσουμε εκεί, αν για παράδειγμα, μαζί με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, μειωθεί και το κόστος της ενέργειας, που είναι ένας παράγοντας καθοριστικός για όλα αυτά, και πλησιάσουμε κάπως εκεί μαζί με τη βελτίωση του ανταγωνισμού. Μάλιστα. Κύριε Μπάλτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλή συνέχεια.